Δήμαρχε, για την πρόσκληση και σας εύχομαι καλή επιτυχία στον χώρο. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματικότητα για την οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η κρίση ενέργειας από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγύλει το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και έχει θέσει αυτό το στοιχείο στην κορυφή των προτεραιοτήτων της μέσω του στόχου 20-20-20 μέχρι το 2020. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα οι Δήμοι, έχουν ρόλο κλειδί στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και οφείλουν να προστατήσουν στην άμεση δράση και την κατεύθυνση. Αποτελούν το επιτόπιο για κυβέρνηση που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Σύμβολο των Δημάρχων. Το Σύμβολο των Δημάρχων είναι μια δέσμευση των πόλεων που έχουν συμβάλει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της εφαρμογής ενός σχέδιου δράσης για την αφόρα ενέργεια, της ΔΑΕ. Στο σχέδιο αυτό καταγράφει η υπάρχουσα κατάσταση του Δήμου όσον αφορά τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου, το είδος και την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται, καθώς και οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ και προτείνονται μέτρα προσαρμογής στις απαιτήσεις του συμφώνου. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε από τον Μάιο 2010 ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στο έργο Energy for Mayors και είχε αναλάβει το ρόλο του συντονιστή του συμφώνου του Δημάρχου, παράγοντας καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στους Δήμους της γεωγραφικής περιοχής της. Έτσι, υποστηρίζει πιλωτικά τα Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στο σύμφωνο του Δημάρχου. Ο Δήμος Λαγκαδά ήταν από τους πρώτους Δήμους που οργάνωσαν φόρουμ για την ενημέρωση των πολιτών και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων σχετικά με θέματα ενέργειας. Ήταν ο πρώτος Δήμος από τις 7 που ολοκλήρωσε και υπέβαλε ηλεκτρονικά στο γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων τα ΣΔΑΕ τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο τον κ. Αναστασιάδη, τον Αντιδήμαρχο για πάντα περιβάλλοντος κ. Χρυσόπουλο, όπως και όλο το προσωπικό και τα τεχνικά στελέχη των Δήμων που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία από τις δράσεις που αναφέρονται στα ΣΔΑΕ και πιο συγκεκριμένα στην αντικατάσταση των στάσεων του λεωφορείου, όπου προαναφέρθηκε, με νέες που χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά πάνελ για τη λειτουργία τους. Είναι ένα πρότυπο λειτουργίας και αντίληψη σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινούμαστε στο μέλλον από εδώ και πέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την οργάνωση του σημερινού φόρου και ευχόμαστε μέχρι το τέλος της εκδήλωσης να έχει καταστήσει.